Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε να καλησπερίσουμε στο στούντιό μας στην Καρδίτσα τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών εκεί, τον κύριο Έκτορα Γκάζο, μιας και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στα περιφερειακά νοσοκομεία. Θα λέγαμε ότι είναι εντός εισαγωγικών γυμνή απέναντι στον κορονοϊό υπάλληλοι του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, γιατροί και νοσοκόμοι. Δεν ξέρω αν τα 800 ευρώ είναι μια ηθική και ηλική στήριξη που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το βλέπω από το χαμόγελό του ότι δεν τον ικανοποιεί. Προτού πάμε σε αυτά όμως, θέλω να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο. Η Καρδίτσα είναι από τις περιοχές της Θεσσαλίας που έχει τους περισσότερους ετεροδημότες. Και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, κύριε Γκάζο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι, κάνοντας λίγο και χιούμορ, ότι οι βουλευτές της Καρδίτσας κυρίως εκλέγονται στο σχηματάρι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και δευτερευόντως στην Καρδίτσα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα σας. Ναι. Αρχικά, μία μικρή διόρθωση. Είμαι γραμματέας Της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Θα το διορθώσουμε, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά τυπικό είναι αυτό, δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι, ναι, για το τυπικό του θέματος. Από εκεί και πέρα στο ερώτημά σας. Δηλαδή, εγώ αυτό που μου ανησυχεί, φαντάζομαι και εσείς, γιατί ξέρετε την τοπογραφία της Καρδίτσας και εγώ, είναι τι θα γίνει τώρα στα ορεινά χωριά, στα άγραφα, που υπάρχουν παππούδες. Θα έρθουν οι. Δεν μπορείς να τους πεις στους ανθρώπους, τα παιδιά τους, μην έρχεστε στη. Ξέρω εγώ πού να πω τώρα, ξέρω εγώ στη Μητρόπολη, στη Φυλακτή, ξέρω εγώ στο Νεοχώρι, ξέρω εγώ στην Κερασιά. Αλλά από την άλλη. Χρειάζονται μέτρα σε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, αν κάτι συμβεί, ερχόμαστε σε εσάς. Τι να πρωτοαντιμετωπίσετε? Λοιπόν, θα σας πω εγώ. Η Ήπεθρος είναι η εξέλιξη της τελευταίας μέρας 24ωρου. Η Ήπεθρος στην Καρδίτσα έχει τα κέντρα υγείας, είναι τρία κέντρα υγείας. Όλοι δηλαδή αυτούς για τους οποίους μιλάμε τώρα απευθύνονται σε αυτά τα τρία κέντρα υγείας, Οφάδων, Παλαμά, Μουζακίου. Με έκκληση από το νοσοκομείο και με έγκριση της ΥΠΕ αποδυναμώνονται ακόμα περισσότερο από τους γιατρούς τους, γιατί παίρνουν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για να πάει στο νοσοκομείο στα επίγοντα περιστατικά. Άρα δεν θέλω να ξεφύγω από το ζήτημα των μετακινήσεων, αλλά εδώ νομίζω ότι έχουμε καταλάβει, έχουμε γίνει πιο σοφοί γενικότερα σε πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα, όλοι, όχι υγειονομικοί που ίσως τα ξέραμε και από πριν, αλλά όλος ο κόσμος, από τον μικρότερο σε ηλικία, από τα παιδιά μέχρι και τους παππούδες, τι προσέχουμε στις επαφές, τι προσέχουμε στις μετακινήσεις, έχουμε μάθει τι είναι αυτός ο κορονοϊός, πώς μεταδίδεται ο κορονοϊός, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, αν υπάρχουν φάρμακα ή όχι. Αλίμουν, αυτές τις μέρες έχουμε βομβαρδιστεί από ενημέρωση. Το ζήτημα όμως, είμαστε πιο σοφοί ότι χρειάζεται και ένα επαρκώς στελεχωμένο σύστημα υγείας. Είμαστε πιο σοφοί στο ότι χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας. Είμαστε πιο σοφοί λοιπόν στο ότι το σύστημα που έχουμε σήμερα είναι ανέτοιμο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που πιθανά να χρειαστούν το επόμενο διάστημα, πιθανά και με ραγδαίες εξελίξεις. Άρα η εξέλιξη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με παράδειγμα εδώ από το νομό μας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι δεν παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα με βάση και τη σοφία που έχει αποκτήσει όλος ο λαός και όχι μόνο το υγειονομικό σύστημα και όχι μόνο η ΟΔΗ και η κυβέρνηση, αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται ότι αυτή η σοφία κάπου εμποδίζεται στο να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί. Τώρα, αυτό είναι το κεντρικό νομίζω που θα πρέπει είναι να δούμε. Είναι κατανοητό αυτό. Τώρα πάμε σε κάτι πιο πρακτικό. Ναι. Από ό,τι με μεταφέρουν και οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλία Τηλεόραση στην Καρδίτσα αλλά και από το Νέο Αγώνα, στα περιφερειακά νοσοκομεία και ιδιαίτερα στην Καρδίτσα, υπάρχει τραγική έλλειψη στα στοιχειώδη, δηλαδή σε μάσκες, σε αντισηπτικά, ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, έχουμε σε ένα βαθμό, τώρα σήμερα ήταν να έρθει στο νοσοκομείο και ένα καινούριο απόθεμα, το οποίο θα διατεθεί κυρίως στα επίγοντα περιστατικά και στο χώρο που θα συνοσηλεύονται ύποπτα κρούσματα, ίσως και το επόμενο διάστημα κρούσματα του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μικρό το υλικό, μικρή η ποσότητα αυτή. Και έχει δημιουργείται ένα μεγάλο άγχος και αγωνία στους ίδιους τους υγειονομικούς καταρχάς για το πώς μπορούν αυτοί όχι να προστατευτούν μόνοι τους ατομικά. Εντάξει, τώρα για να κάνουμε λίγο black humor με το 800, θα φύγει αυτό το άγχος. Κοιτάξτε, εμείς το είπαμε, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών το δήλωσε εξ αρχής αυτό, πριν πήγε το 800, όταν άρχισε το υπονοούμενο για τις πράσινες και λευκές στολές. Που, αν θέλετε τη γνώμη μου, λέγοντας πράσινες και λευκές, εξαιρεί μάλλον πάρα πολλούς εργαζόμενους μέσα από τα νοσοκομεία που δεν φοράνε. Οι καθαρίστριες, το προσωπικό, το διοικητικό, τα μαγειρία. Δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Προφανώς αυτές οι αυξήσεις έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ καιρό τώρα. Τα επιδόματα, η 13η, 13ο
μισθό 14ο μισθό έπρεπε να δοθούν πάρα πολύ καιρό τώρα, όπως έπρεπε να πάρθουν μέτρα ετοιμότητας του συστήματος υγείας. Στην Καρδίτσα έχουμε 6 κλίνες μεθ, οι 2 δεν λειτουργούν. Θυμάστε, ήμασταν πάλι εδώ στην εκπομπή σας, περίπου ένα εξάμηνο πριν, που τονίζαμε πάλι τη μεγάλη έλλειψη, γιατί ψάχναμε και τότε να βρούμε κρεβάτια μεθ σε περιπτώσεις που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Πόσο μάλλον να μιλάμε τώρα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, αυτό που μας είπε ο διοικητής εδώ στο νοσοκομείο, για την ΥΠΕ, είναι ότι θα διαθέσουν αρχικά 15 κρεβάτια μεθ σε όλη την ΥΠΕ, Θεσσαλία και Στερά Ελλάδα, με 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό. Για τον κορονοϊό, λέμε τα 15 κρεβάτια. Άρα, μιλάμε για μια κατάσταση μαζί με τις μάσκες. Ξέρετε τι μας έρχεται σήμερα? Το νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα, στη μονάδα, δεν έχουν να χρησιμοποιήσουν μάσκες. Προφανώς και μας έρχεται αυτό. Προφανώς και η αγορά είναι μαύρη, αλλά έχει ευθύνη η κυβέρνηση να εξασφαλίσει όλο αυτό το απαραίτητο υλικό. Εμείς και η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών πανελλαδικά έχει κάνει την πρόταση. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα τώρα, ένταξη των ιδιωτών γιατρών αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό του συστήματος υγείας. Και ο ιδιωτικός τομέας, πέρα από κλινικές, πέρα από προσωπικό, πέρα από μεθ που έχει, έχει τη δυνατότητα και φαρμακοβιομηχανίας και άλλων υλικών για να παράγουν άμεσα. Το ζήτημα όμως είναι ότι όσο καθυστερεί αυτό 24ωρο το 24ωρο, ίσως η καθυστέρηση στην παραγωγή τέτοιων υλικών προστασίας να είναι, αν όχι μοιραία, πάρα πολύ σημαντική. Σωστή. Άρα δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε, αλλά γνωρίζοντας την αλήθεια πρέπει να μιλήσουμε. Και μιας που είπαμε για τις μάσκες, η Ομοσπονδία μας έβαλε και το σύνθημα: μπορεί να έχουμε, να φοράμε, τα στόματά μας να φοράνε μάσκες, αλλά έχουν φωνή. Και η φωνή μας πρέπει να ακουστεί και κάτω από τις μάσκες, όχι μόνο των υγειονομικών, όλου του κόσμου, ο οποίος έχει ανάγκη από μέσα προστασίας της υγείας του, έχει ανάγκη από μέσα προστασίας του εισοδήματός του. Εδώ λίγο να σταθούμε. Να σταθούμε. Για να σας πω κάτι. Και το λέω για τον κόσμο τον υπόλοιπο, γιατί εσείς το γνωρίζετε. Ναι. Γιατί καλό είναι και το χειροκρότημα, είναι μια ηθική στήριξη, αλλά πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Μας το είπε χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, και είναι προς τιμήν του, ότι ναι, στατιστικά, έτσι όπως εξελίσσεται η πανδημία, υπάρχει ο κίνδυνος ένας στους δύο υγειονομικούς, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον πλανήτη, να κολλήσει τον ιό. Και το γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή από τα διαπιστωμένα κρούσματα στην Ελλάδα είναι 10 με 12% η υγειονομική και μόνο. Αυτή τη στιγμή. Που μιλάμε χωρίς κρούσματα σε πάρα πολλές πόλεις και σε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία. Ήδη σήμερα έχουμε μια καραντίνα σε 5 υγειονομικούς γιατρούς και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Βόλου. Θα το ακούσατε. Έτσι ακριβώς. Άρα το ακούσαμε, ναι. Και κοιτάξτε να δείτε, τα μέσα προστασίας είναι και για τους γιατρούς. Κοιτάξτε, θα πρέπει το επόμενο διάστημα και πιο δραστικά μέτρα προστασίας, δηλαδή πέρα από τη στολή, πέρα από τις μάσκες, πέρα από τα γυαλιά που θα πρέπει να φοράμε προστατευτικά και θα πρέπει να αυξηθούν. Σας λέμε ότι υπάρχουν, αλλά είναι μειωμένα. Πιθανά με τα πρώτα κρούσματα να εξαντληθούν μέσα στα πρώτα 24 ώρες. Ναι, γιατί και αυτές οι μάσκες είναι μια χρήση συνήθως. Έτσι ακριβώς. Πάμε. Κοιτάξτε, παίρνονται μέτρα και από το νοσοκομείο το δικό μας να φτιαχτούν και πάνε και φτιάχνονται. Αυτή τη στιγμή πάνινες μάσκες, πιθανά με κάποιο προστατευτικό μέσα υλικό που θα ξαναπλένονται. Όμως, είμαστε στο 2020. Προφανώς είναι μια έκτακτη ανάγκη. Αλλά είμαστε στο 2020. Υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από την ίδια τη βιομηχανία που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν λέω τώρα, ότι πέστε μου λίγο, μεταφέρετε μου λίγο και την ψυχολογία των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει έντονη ανησυχία. Έτσι, όσο και έμπειροι υγειονομικοί να είστε και γιατροί, πάντα στη μάχη και οι νοσηλευτές, όλα αυτά που ακούν, οι εικόνες που βλέπουν από τον Μπέργαμο, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι ό,τι πιο ενθαρρυντικό, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η αγωνία, ειδικά όσο φαίνεται ότι ένα σχέδιο δεν υλοποιείται βάσει των ελλείψεων σε υλικά μέσα, σε υλικά πρακτικά. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ενημέρωση, έχουμε σχεδιασμό, συζητιόνται τι θα γίνει σε περίπτωση παραπάνω περιστατικών, πού θα νοσηλευτούν. Αυτά είναι ένα σχεδιασμό που θα πρέπει να υπάρχει και η τακτική, ναι, ενημέρωση. Παρόλα αυτά, όμως, αυτό για το σχεδιασμό, να πω ότι ναι, συζητούσα σήμερα και με έναν συνάδελφό σας, γιατρό από το Κουτιμπάνιο, και μου είπε ότι μακάρι να μην χρειαστεί. Αλλά εφόσον δεν γίνονται πλέον τακτικά χειρουργεία, θα μπορέσουν και τα χειρουργεία να μεταβληθούν σε μεθ, να πάρουμε και από εκεί πιθανόν μάσκες ή ό,τι χρειαστεί μηχανική υποστήριξη για άλλα κρεβάτια. Κλινικές που δεν λειτουργούν αυτό το διάστημα λόγω του ότι τα τακτικά περιστατικά έχουν παραμείνει σπίτια τους, θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει προς το παρόν πιθανόν, να μην χρειαστούν, αλλά υπάρχει προς το παρόν σε πρώτη φάση μια αντιμετώπιση. Το θέμα είναι, είπε και ο ίδιος, ότι τι θα γίνει αν έχουμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων. Εκεί πλέον θα καταρρεύσει όλο το σύστημα.
Και όχι μόνο αυτό. Τα περιστατικά, τα συνήθη δεν σταματάνε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο κόσμος μένει στο σπίτι και αυτό που θέσατε για την περίοδο του Πάσχα και τις μετακινήσεις, ο νούμερο ένα μέχρι τώρα φωνιάς νέων ανθρώπων στην Ελλάδα και παγκόσμια είναι τα τροχαία ατυχήματα. Είναι τα τροχαία, έτσι. Άρα θα πούμε εκεί χρειάζονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας, χρειάζονται πολλά πράγματα, χρειάζονται αυτά δηλαδή που μας είπε ο Πρωθυπουργός, 1900 κρεβάτια, ελάχιστα είναι καινούργια. Υπήρχαν από πριν και χρειαζόταν από πριν για ασθενείς. Εμείς τώρα μιλάμε ότι πρέπει να γίνει αύξηση σε σχέση με πριν. Για παράδειγμα, στην Καρδίτσα θα προσληφθούν 2 γιατροί-παιδίατροι. Θα βγουν, θα το διατυμπανίσουν σε εισαγωγικά, να το πω εγώ. Προσλήφθηκε ένας επικουρικός παιδίατρος στο κέντρο υγείας Καρδίτσας, καλά μέτρα. Αλλά αυτά ήταν για το χτες. Καλύπτουν τις ελλείψεις που είχαμε χτες. Σήμερα μιλάμε για αυτά που χρειάζεται να αναπτυχθούν ακόμα παραπάνω. Άρα, προφανώς, όλοι οι γιατροί το καταλαβαίνουμε, το υγειονομικό προσωπικό το καταλαβαίνει. Υπάρχει ένα ενωτόν άγχος, μία, πώς να το πω, αν έξω ο κόσμος το σκέφτεται 1 και 2 φορές, οι υγειονομικοί σκέφτονται και ανησυχούν για όλα αυτά 3, 5 και 10 φορές παραπάνω, πρέπει να ανταπεξέλθουν. Να σας πω κάτι. Εγώ έχω μία εικόνα στο μυαλό μου κάθε μέρα που φεύγω από το νοσοκομείο. Ότι είμαστε σαν να είμαστε στην πρώτη γραμμή, και είμαστε στην πρώτη γραμμή, χωρίς όμως να έχει έρθει το κρούσμα, στο νοσοκομείο της Καρδίτσας τουλάχιστον, με 5 σφαίρες. Με τον εχθρό να ακούγεται ότι έρχεται από απέναντι με άρματα, μάχες κτλ. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Προφανώς θα δώσει και τη ζωή του ακόμα αν χρειαστεί, αλλά το ζήτημα είναι να πάρει τώρα τα απαραίτητα όπλα για να μπορέσει να υπερασπιστεί την υγεία του λαού, αυτούς που έχει ανάγκη. Σωστό. Να πούμε βέβαια κάποια προς το παρόν θετικά μηνύματα. Ναι. Στα 2 νοσοκομεία της Δυτικής Θεσσαλίας μέχρι στιγμής δεν έχουμε κρούσμα. Στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Ναι. Ευτυχώς. Στη Λάρισα έχουμε 7 και στο Βόλο 1, καταγεγραμμένα. Γιατί είπε και ο κύριος Συρογιανόπουλος, αυτά τα 8 κρούσματα δεν σημαίνουν τίποτα. Μπορεί να είναι και 80 ή 800 έξω. Ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε και τα αντιδραστήρια. Εάν πρέπει να ένα κρούσμα ύποπτο να έρθει, συνεννοήθηκε με τον γιατρό του και με τον ιωδή, θα έρθει από Καρδίτσα για να το πάρει το ΕΚΑΒ από εκεί, να το φέρει στο Πανεπιστημιακό. Πώς γίνεται αυτό? Όχι, πλέον η οδηγία είναι ότι τα ύποπτα κρούσματα πηγαίνουν στο νοσοκομείο της περιοχής τους. Από εκεί γίνεται η διάγνωση. Εμείς παίρνουμε από εδώ με στυλαιούς δείγματα και τα στέλνουμε στην Λάρισα στη συνέχεια. Γίνεται η διάγνωση και αν είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα με σοβαρή λίμωξη, αυτό ήρθε και το μήνυμα που της είπε σήμερα, τότε πηγαίνουν στο νοσοκομείο αναφοράς. Άρα φαίνεται ότι ήδη η προετοιμασία γίνεται πιθανά και για νοσηλεία σε περιφερειακά νοσοκομεία το επόμενο διάστημα. Άρα, κοιτάξτε εδώ, τα αντιδραστήρια είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Είναι, βέβαια. Υπάρχουν, αυτό που είπε και ο κύριος Τσιόδρας προχτές, με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, κάλεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όποιον θέλει να πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα να κάνει. Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Πανελλαδικά είχε ένσταση σε αυτό το ζήτημα, ειδικά στη στάση του Πρωθυπουργού, χωρίς ένδειξη να πηγαίνουν σε ιδιωτικό τομέα πέρα από το ότι ενισχύει την ίδια την κερδοσκοπία. Εδώ είναι η επίταξη που λέμε. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, θα πρέπει όλα δηλαδή, τα αντιδραστήρια. Αν πάω εγώ επειδή έχω την οικονομική ευχέρεια για ψηλού πείδημα και το στερήσω από την όχι κοινότητα. Μόνο το στερήσετε. Από την κοινότητα, όχι από κάποιον. Κοιτάξτε από να δείτε. Ναι. Και ακούστε με το επικίνδυνο. Μπορεί να είσαι σε περίοδο επώστασης νόσου και να έχεις ένα ψευδώς αρνητικό περιστατικό. Και στη συνέχεια να είσαι φυσικασμένος και να κυκλοφορείς. Αυτή την ευθύνη την ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχτές. Αυτό νομίζω θα πρέπει να διευκρινιστεί. Υπάρχει και μια επιστολή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μας τα έλεγε χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, που λέει ότι αυτά τα running test, αυτά τα γρήγορα, δεν είναι αξιόπιστα. Ακριβώς. Έχουν μεγάλα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 7 πιστοποιημένα κρατικά εργαστήρια. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για όλη την Πέμπτη ΥΠΕ. Τώρα, όλη η Πέμπτη ΥΠΕ με 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό, όπως είπατε, έχει ένα. Πάση περιπτώσει. Το ξεπερνάμε και αυτό. Και υπάρχουν και 1-2 ιδιωτικά εργαστήρια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, τα οποία είναι πιστοποιημένα, είναι με τη μέθοδο PCR, δεν είναι αυτά τα running test. Αυτά, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έπρεπε να έχουν επιταχθεί. Να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο πολίτης να μην μπαίνει στη λογική, έχω το 100-στάρικο, το 150-στάρικο, στην Αθήνα είναι παραπάνω, είναι 200 με 300 ευρώ. Να κάνω αυτό το τεστ. Άρα να μην το στερεί και από την κοινότητα. Γιατί αν ενημερωθεί ο ίδιος, θα κρατήσει τους όρους ασφαλείας και για το στενό του οικογενειακό κύκλο, αλλά και για τον ευρύτερο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, όχι μόνο από εκεί, να πάμε παραπέρα, γιατί είναι και συζητήματα συνολικής αντιμετώπισης και δεν μπορούμε να απαντήσουμε μόνο για τη Θεσσαλία. Προφανώς έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα πρέπει να επιταχθούν αυτά τα ιδιωτικά κέντρα που έχουν τη δυνατότητα. Όταν λέμε να επιταχθούν, δεν λέμε οι άνθρωποι να μπουν μέσα. Ας αναλάβει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να τους πληρώσει ένα αντίτιμο, προκειμένου και αυτοί να
Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αλλά όχι να έρχομαι εγώ που έχω μια οικονομική δυνατότητα και έχω ένα ξερόβιχα. Ακριβώς. Για ψήλου πίδημα και να το στερώ εφόσον δεν έχει φρακάρει, αν λέμε αυτό υποθετικό ερώτημα, το ένα και μοναδικό που υπάρχει στο πανεπιστημιακό, ενώ θα μπορούσε πραγματικά να συνεισφέρει και στο να έχουμε ένα σωστό στατιστικό δείγμα που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της νόσου για όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι? Αυτά τα συστήματα υγείας, ο τρόπος που αντέδρασαν μέχρι τώρα φάνηκε που ήταν Κίνα, Ταϊβάν και Νότιος Κορέα, φάνηκε ότι ακολούθησαν τις μεθόδους ελέγχου μαζικά στον πληθυσμό, με ελάχιστα συμπτώματα και με επικίνδυνες επαφές χωρίς συμπτώματα. Δηλαδή, έφτασαν στην Νότια Κορέα να κάνουν χιλιάδες ελέγχους στον πληθυσμό σε ασυμπτωματικούς ασθενείς για να βρίσκουν ύποπτα κρούσματα. Προχτές πάλι βρήκανε μια χαμένη εστία σε μια πόλη και ξεκινήσανε χιλιάδες ελέγχους σε αυτή την πόλη για να μπορέσουν να απομονώσουν. Άρα, αυτό σημαίνει ότι αν πάμε σε αυτό το σύστημα, που πιθανά να πάμε το επόμενο διάστημα, χρειάζονται μεγάλες, τεράστιες, δεκάδες χιλιάδες ποσότητες αντιδραστήριων, υλικών, μηχανημάτων για να μπορέσουν να δουλέψουν. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν αυτά ή και στην παγκόσμια κοινότητα υπάρχει έλλειψη? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλες οι βιομηχανίες φαρμακευτικές του εξωτερικού προφανώς δίνουν μια μάχη να τα κάνουν αυτά, γιατί είναι για το κέρδος, θέλουν να πουλήσουν αυτοί που μπορούν να τα φτιάξουν. Δεν είναι μόνο το κέρδος, αρχίζει και γίνεται και ο σώζον εαυτόν σωθεί, το βλέπω. Ναι, το ζήτημα είναι η ελληνική κυβέρνηση να απευθυνθεί τώρα για να εξασφαλίσει πρώτον από μέσα ό,τι γίνεται περισσότερο, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα που τα έχει πρώτον, και δεύτερον να εξασφαλίσει με τις απαραίτητες εισαγωγές όποτε χρειάζεται, αλλά από τώρα. Γιατί ίσως χάνεται πολύτιμος χρόνος. Άρα, το ζήτημα που λέμε εμείς τώρα είναι ότι υπάρχουν, και εμείς τα λέμε επιγραμματικά. Πρώτον, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πάνω από αυτά που είχαμε λήψεις από ήδη πριν την κρίση με τον κορονοϊό. Δεύτερον, μονάδες εντατικής θεραπείας να ανοίξουν όλες τώρα. Να μην περιμένουμε μία δωρεά ή ιδιωτική πρωτοβουλία. Ας έρθει και αυτό, αλλά είναι ευθύνη της κυβέρνησης τώρα να το υλοποιήσει. Τρίτον, μέσα ατομικής προστασίας πρώτα για τους υγειονομικούς, μάσκες, γυαλιά, ποδιές κτλ. Κτλ. Που τα ξέρουμε, να δίνονται σε ασθενείς που έρχονται στο νοσοκομείο δωρεάν από το ίδιο το σύστημα της υγείας, να ελεγχθούν όποιοι υπάροχοι, να καταγραφούν τα προϊόντα που έχουν στους παρόχους που μπορούν να τα δώσουν στο γενικό πληθυσμό. Τέταρτον, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να στελεχωθεί, να μην γίνονται μετακινήσεις των γιατρών προς το νοσοκομείο, γιατί ουσιαστικά θα φορτωθεί και θα δημιουργηθεί με κίνδυνο να δημιουργηθεί συνωστισμός στο ίδιο το νοσοκομείο και από εκεί που είναι κέντρο θεραπείας να γίνει κέντρο μετάδοσης της νόσου. Έτσι. Πέμπτον, επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Γιατί ξέρετε ότι η μπάλα χάθηκε στην Ιταλία από το γεγονός ότι μολύνθηκε το ίδιο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στις μονάδες. Έτσι. Και λέμε και για την προστασία του εισοδήματος και στους υγειονομικούς αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί και εμάς μας απασχολεί, κοιτάξτε να δείτε. Λέμε ένα καλό σύστημα υγείας. Ένα καλό σύστημα υγείας και ένας καλός αμυντικός οργανισμός, άμυνα του οργανισμού, πρέπει να έχει φάει καλά, να ζεσταίνεται καλά, να τα έχει όλα για να μπορέσει να αμυνθεί. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι 110.000 απολύθηκαν από τις αρχές Μάρτη με αφορμή τον κορονοϊό και την πτώση των πωλήσεων κάποιων εταιριών και του κύκλου εργασίας τους, προφανώς θα επηρεάσει και την άμυνά τους. Θα επηρεάσει πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Άρα πρέπει να ανακληθούν αυτές οι απολύσεις, να πάρθουν μέτρα προστασίας εισοδήματος, εδώ έχουμε και πληθυσμό ευαίσθητο λόγω της υπαίθρου. Το είπατε κι εσείς, με αυξημένες ηλικίες κτλ. Ειδικά σε αυτούς. Το βοήθεια στο σπίτι. Πρέπει τώρα να προσλάβουν κόσμο, να μπορεί να στηρίζει τέτοιους ανθρώπους. Να μην χρειάζεται να έρθει ο γιος από την Αθήνα, από οπουδήποτε κτλ. Που υπάρχουν περισσότερα κρούσματα. Υπάρχουν πολλά μέτρα που πρέπει να γίνουν. Εμείς λέμε ότι ο κόσμος σε ένα σημαντικό βαθμό έχει καταλάβει, βλέπετε τις πόλεις και το δείχνουν όλες οι εικόνες. Ερήμωσαν. Προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά ερήμωσαν οι πόλεις. Βλέπετε τους υγειονομικούς να είναι στις επάλξεις και να περιμένουν έστω με τα ελάχιστα που έχουν και ζητάνε παραπάνω. Πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Πρέπει η κυβέρνηση να τροφοδοτήσει τους υγειονομικούς όλο τον κόσμο με τα απαραίτητα υλικά μέσα και όχι μόνο με ζητήματα ατομικής ευθύνης, θυσίας. Και κοιτάξτε να δείτε, να γίνουμε ήρωες και όχι μάρτυρες από τώρα. Τώρα είμαστε πριν από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα για αυτά, για τη συνέχεια. Η εικόνα στην Καρδίτσα ποια είναι? Φαντάζομαι συμμορφώνεται ο κόσμος. Σε μεγάλο βαθμό, εντάξει, δεν κυκλοφορούμε κι εμείς για να μπορούμε να ξέρουμε, γιατί κι εμείς προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται περιορισμένοι. Έχει συμμορφωθεί. Εντάξει, θα υπάρχουν σίγουρα οι εξαιρέσεις. Σπάνια βλέπεις έξω παιδιά. Έχουν ληφθεί μέτρα. Υπάρχει ενημέρωση. Γενικά ο κόσμος, κοιτάξτε, και αυτό
Το μένουμε στο σπίτι, είναι πολύ καλό, είναι η ευθύνη, αλλά από την άλλη μεριά κάποιος θα αναγκαστεί να κυκλοφορήσει. Υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν εργασίες, ακόμα και η συνάθρηση των 10 ατόμων στην, που μου φαίνεται και λίγο περίεργη την ώρα που στους χώρους εργασίας είναι περισσότεροι από 10 οι εργαζόμενοι. Προφανώς. Και δεν παίρνονται μέτρα για τέτοιες. Προφανώς. Αλλά από την άλλη μεριά, γενικά ο κόσμος έχει συμμορφωθεί. Μαθαίνει να βιώνει. Δυσκολεύεται, γιατί δεν είμαστε και μαθημένοι να είμαστε συνέχεια στο σπίτι. Δυσκολεύεται. Θα πρέπει να υπάρξει στήριξη το επόμενο διάστημα και σε αυτόν τον τομέα. Προφανώς. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Από την εμπειρία σας και ό,τι συζητάτε με τους συναδέλφους σας, φαντάζομαι σε επίπεδο πανελλαδικό σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Αυτά που ακούγονται ή διαδίδονται ή, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν σιγά σιγά να μας τα ενσταλάζουν σιγά σιγά και οι κρατικοί υπεύθυνοι και οι κυβερνώντες, ότι είμαστε στην αρχή της έξαρσης και ότι μάλλον είμαστε στην αρχή της πανδημίας για τη χώρα μας και ότι η έξαρση θα είναι σε 2-3 εβδομάδες. Πόσο πιθανό είναι? Κοιτάξτε, τώρα μελέτες που βρίσκουν το φως δημοσιότητας λίγο πιο δύσκολα από την Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε τέτοιο ερευνητικό, δυναμικό και τέτοιες επιδημιολογικές μελέτες. Γίνονται βέβαια και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, να σας φέρω στοιχεία. Το Αμερικάνικο Υπουργείο των ΗΠΑ υπολογίζει ότι το καλό τους, σήμερα διάβαζα, το καλό τους σενάριο είναι να κρατήσει η πανδημία 18 μήνες για να έχουν μέχρι 50 εκατομμύρια κρούσματα. Το κακό σενάριο είναι να κρατήσει 6 μήνες και να έχουν 150 εκατομμύρια κρούσματα. Ναι, είναι η καμπίνη του Γκάους, πάει πιο όξια. Ναι, σωστά. Σε εκείνη την περίπτωση δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει το δικό του σύστημα υγείας με τις μονάδες κτλ. Και θα μετρήσουν πάρα πολλούς θανάτους. Κοιτάξτε να δείτε απ' την άλλη, κάνουν αντίστοιχες μελέτες και στη Γερμανία, προηγμένα κράτη που έχουν και τέτοιες δυνατότητες, όμως ποτέ εστιάζουν. Λέει, αν μπορέσουμε να έχουμε μέχρι τέλος Απρίλη φύγει από το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο κίνδυνο, θα έχουμε μια πιθανή πτώση του ΑΕΠ, εκεί το εστιάζουν, 4,5%. Αν ξεφύγουμε από αυτό, έχουμε κίνδυνο 9% πτώση. Κοιτάξτε να δείτε και τις οικονομικές επιπτώσεις, γιατί πιθανά φτάσαμε στο σημείο οι οικονομικές επιπτώσεις να καθορίζουν την υγεία του λαού και όχι η υγεία του λαού να καθορίζει την οικονομία. Άρα, από μεγαλύτερα κέντρα. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό. Προφανώς και μέχρι τώρα είναι θετικό το ότι τα κρούσματα ανεβαίνουν με μια μικρότερη καμπύλη από ό,τι σε άλλες χώρες και όχι μόνο με την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά και σε σχέση με άλλες μεγαλύτερες. Τα καταγεγραμμένα. Εντάξει, σίγουρα. Παντού για τα καταγεγραμμένα μιλάμε, γιατί αυτά για τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Όχι, θα μπορούμε να γνωρίζουμε καλύτερα αν εφαρμοστεί μαζική μέθοδος ελέγχου των κρουσμάτων στον πληθυσμό με ελάχιστα συμπτώματα ή και σε ασυμπτωματικούς που είχαν επαφές. Και πιθανά να πάμε σε αυτό το επόμενο διάστημα, το είπαμε και πριν. Τώρα όμως να σας πω ένα παράδειγμα και με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Πόσο εύκολο είναι να εχνηλατήσεις? Έχουμε σήμερα ένα κρούσμα θετικό. Σήμερα βγήκε το αποτέλεσμα. Μπορεί για τον άνθρωπο να στάλθηκε δείγμα πριν από κάνα δύο μέρες. Ξέρουμε πόσο καθυστερούν τώρα λόγω της έλλειψης αντιδραστηρίων η έρευνα στα κρούσματα αυτά. Από έναν ταχυμεταφορέα εδώ στη Λάρισα. Ένας ταχυμεταφορέας. Πιθανόν να έχει κάνει διανομές. Ναι, δεν το συζητάμε. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, γιατί είμαστε στη φάση της, την επιδημική φάση, τη δεύτερη φάση. Περάσαμε από την πρώτη φάση. Πρέπει να συνεχιστούν. Τα μέτρα όμως, κοιτάξτε, τα μέτρα της πρώτης φάσης είναι αυτό το μένουμε στο σπίτι. Ναι. Το έχουμε ξεπεράσει και αυτό, θέλω να πω, η ίδια επιδημία. Η πανδημία το ξεπέρασε. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζουν και παραμένουν σημαντικά. Έτσι παραμένει και η εχνηλάτηση σημαντική. Δεν μιλάμε ότι μπορούν να εχνηλατηθούν όλα τα περιστατικά. Αλλά προφανώς και υπάρχουν στα επιβεβαιωμένα κρούσματα σοβαρές επαφές. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές αν αυτές οι σοβαρές επαφές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ελέγχονται ή παραμένουν σε καραντίνα. Παραμένουν σε καραντίνα αυτή τη στιγμή. Μέχρι να εκδηλώσουν κάποιο σύμπτωμα. Είναι διαφορετικό, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Κατανοητό. Προφανώς. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα σου ανοίξει δρόμους, θα βρεις όχι όλα τα περιστατικά, πάρα πολλά περιστατικά. Κοιτάξτε να δείτε. Οι υγειονομικοί, τώρα σήμερα υπάρχει και αυτή η συζήτηση στο τραπέζι για τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Οι υγειονομικοί που θα είναι ένας υψηλού κινδύνου να κολλήσουν και να μεταδώσουν την ασθένεια. Θα πρέπει να δούμε μέτρα πώς αυτοί που θα κολλήσουν θα μένουν σε ξενοδοχεία, άρα θα πρέπει να επιταχθούν και ξενοδοχεία ακόμα. Πιθανά και κάποιοι που γιατί έχουν αν είναι σε ένα σπίτι, μικρό σπίτι, βέβαια. Ή αυτοί που έχουν κρούσματα στο σπίτι να μένουν σε ξενοδοχείο, άρα θα πρέπει. Κοιτάξτε, αυτά τα 800 ευρώ εξανεμίστηκαν ήδη στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Ναι, βέβαια. Τώρα, επειδή είπατε να κλείσουμε, εγώ να πω ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα πολλές εκκλήσεις και τοπικά εδώ και στη διοίκηση και στην ΥΠΕ, κυρίως στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση, γιατί εκεί καλός ή κακός πέφτει το μπαλάκι.
Ο Πρωθυπουργός πριν από στο προτελευταίο διάγγελμά του είπε ότι ο λόγος τώρα είναι στους γιατρούς. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένα αιτήματα για άνοιγμα μονάδων εντατικής θεραπείας, για προσλήψεις προσωπικού, για μέσα ατομικής προστασίας. Και αφού ο λόγος είναι στους γιατρούς, ας μας ακούσουν έστω και τώρα. Δεν είναι αργά να αναλάβουν τις ευθύνες που αναλογεί στην κυβέρνηση, γιατί εμείς είμαστε ετοιμοπόλεμοι και περιμένουμε τα όπλα μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γάζο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.